Βγήκαμε αέρα. Βγήκαμε αέρα. Γιάννη, μη μου λες τέτοια. Γιάννη, Γιάννη, να, να, είμαστε. Με πιάνει, με πιάνει, έχω πολύ άγχος. Είστε αέρα. Είμαστε αέρα. Με πιάνει κρίση πανικού, Γιάννη, τι να κάνουμε, έχω πολύ άγχος, Γιάννη, Γιάννη. Σταμάτα, Λορά, σταμάτα, σταμάτα. Α, πρώτη εκπομπή είναι. Μπορεί και τελευταία. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να χαλαρώσεις. Βαθιές τις πνοές. Σταμάτα. Βαθιές τις πνοές. Σταμάτα. Κάνε κάτι. Ηρέμησε. Άκουσε με. Άκουσε με. Σ' ακούω. Ηρέμησε. Εντάξει. Είμαστε στον αέρα. Απλά, αν θέλεις, καλού κακού, κάνε μόνο μια προσευχή. Πάτερ ημών, ο Έντης, ουρανής, αγιαστείτε... Όπα, περίμενε, δεν το λες καλά. Περίμενε, σταμάτα λίγο. Πώς να το πω, μωρέ Γιάννη, όταν ξέρεις όλα, πώς να το πω. Άκου πώς το λένε, άκου πώς το λένε. Πάτερ ημών, ο Έντης, ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Γιάννη, με ότο κιού το λέει. Όχι, δεν το είπε με ότο κιού. Τι λες καλά, δεν ξέρω εγώ, ξέρεις εσύ καλύτερα. Κάτσε ρε, εδώ ξηρώσει και το κιού, δεν θα έχει σαμαρά. Είναι δυνατόν. Πάντως εκεί στο Άγιο Όρος τον υποδεχθήκανε μια χαρά. Ναι. Του κατέβασαν πρώτα κάτι καντήλια. Καντήλια. Ένας ηγούμενος που έδειξε από το 18ο αιώνα κάτι καντήλια σε ένα μοναστήρι, το είδες. Ο προηγούμενος. Ναι. Κοίτα πώς τους κουνάει στην κεφαλονιά. Ξεσπιτωθήκαν οι άνθρωποι, έτσι. Ξέρω, ναι. Δεν μου λες τώρα αυτό το σεισμό τον είχε προβλέψει κανένας, για πες μου. Ναι, ένας. Άσε, μη μου πεις, ο Παπαζάχος. Όχι. Ο Τζελέτης. Ούτε. Ποιος τότε, ο Χουλιάρας. Όχι. Ποιος ρε σε Γιάννη. Αυτός. Σε βλέπω στο ποτήρι. Φέτος δε βράδυ πάω στην Κρήτη. Παρέθηκα. Θα πάω κεφαλογιά. Και όταν τελειώσει ο σεισμός, δεν ξέρω πού θα μείνω. Γεια σας! Είμαστε και πάλι εδώ για να σας μοιράσουμε πολλά πολλά χρήματα. Μετρητά παρακαλώ. 5.000 ευρώ θα γίνουν δικά σας μόνο με ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν, η λέξη που ψάχνουμε είναι αυτή που βλέπετε. Μην αγχώνεστε, θα σας δώσω και άλλες πολλές βοήθειες και το πρώτο γράμμα. Η λέξη που ψάχνουμε βρίσκεται σε ένα γνωστό έργο του Ιούλιου Βέρν. Από τι? Στη σελήνη. Δύσκολο είναι, το ξέρω. Αλλά θα βοηθήσω κι άλλο. Να δούμε και το πρώτο γράμμα. Μάλιστα, είναι το γάμμα. Ο Ζαγοραίος τραγούδαγε... Έφαγα τη γ***να σαν να ζητάω. Μήπως το έχετε βρει. Ο Βασίλης Καράς τι έλεγε? Ο ουρανός και η δε μου πως μαλώνα. Εντάξει, ομολογώ σας δυσκόλεψα σήμερα. Έχουμε όμως λίγο χρόνο ακόμα. 5.000 ευρώ σας περιμένουν μόνο για αυτή τη λέξη. Έχουμε όμως το πιο γρήγορο στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Μπορείτε να μου δώσετε μια μικρή βοήθεια? Μια μικρή βοήθεια. Βεβαίως. Είμαι πολύ κοντά. Να σας πω μια παροιμία. Ναι. Τούτη που την πατούμε, όλοι μέσα δεν να μπούμε. Σοβαρό λέγεται? Ναι. Το βρήκατε? Μήπως είναι η γη? Το βρήκατε! Ναι! Όχι, και αφήσατε 5.000 ευρώ! Ευχαριστώ πολύ! Ναι! 5.000! Ναι! Ελάτε να τα πάρετε! Γιάννη. Ναι, άλλα. Έμαθες ποιοι θα κατέβουν υποψήφοι φέτος στις εκλογές? Όχι, δεν έμαθα. Δεν έμαθες? Κρατήσου. Κρατήμαι. Γιώργος Καμίνης. Άρης Φιλιοτόπουλος. Νικήτας Κακλαμάνης. Γρηγόρης Βαλιανάπης. Σταμάτα ρε δώρα. Τι έπαθες μόνο? Σταμάτα, δεν μπορώ άλλο. Τι έπαθες? Δεν ψηφίσω στην Μύκονο. Καλέ, για την Αθήνα μιλάμε τώρα.
Πας στην Αθήνα κατεβαίνω. Πόσο άσχετος, Θεέ μου. Να σου πω, μπορώ να του ψηφίσω και τους τέσσερις. Όχι. Χαιρέτα. Τα αποφώνησες. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Και τι άλλο, πες Γιάννη. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θα τα πούμε. Όχι εμείς. Με τον κόσμο. Θα, ναι. Εντάξει. Σωστό.